Αγαπητέ πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική ομιλία σας. Δείξατε σε πολύ σύντομο χρόνο την τεράστια προσπάθεια που κάνει δεκαετίες τώρα η Κούβα για να δείξει το δρόμο του προς τα που πρέπει να βαδίσει η ανθρωπότητα. Έναν φωτεινό δρόμο που πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε ότι πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Σήμερα σε αυτή εδώ την εκδήλωση μιλάμε και συζητάμε για το τεράστιο έργο επίτευγμα της Κούβας, το σύστημα υγείας της. Ένα υποδειγματικό παράδειγμα ισότητας, αλληλεγγύης και σεβασμού για τον άνθρωπο. Παρά τον κτηνώδη οικονομικό αποκλεισμό, τον άτυπο πόλεμο που έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους προς το νησί της Επανάστασης, η σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο λαό της και την ιατρική του περίθαλψη και έχει καταφέρει ένα αξιοζήλευτο επίτευγμα. Ένα σύστημα ιατρικής περίθαλψης και υγείας πραγματικά δωρεάν και προσιτό σε όλους. Θα ήθελα πρωτίστως να τονίσω πως οι δυσκολίες και τα εμπόδια αποτέλεσμα του αποκλεισμού, ειδικά σε αυτόν τον τομέα, αποκαλύπτουν την ηθική αδιαφορία και την αδιαντροπιά όλων αυτών που μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα τη στιγμή που οθούν ένα έθνος στην πείνα, στην εξαθλίωση και την ασθένεια. Για την Κούβα, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η προώθηση της κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης αποτελούν βασικούς πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, το οποίο τονίζει ότι η δημόσια υγεία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων και ότι το κράτος είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση δωρεάν πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, προστασίας και αποκατάστασης και ότι η πρόσβαση στην υγεία αποτελεί στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα και όχι προνόμιο. Στο κουβανικό εθνικό σύστημα υγείας, η ισότητα λαμβάνεται ως προϋπόθεση για τη διασφάλιση ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι αποτελεσματική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας με βάση τις αρχές της ελεύθερης και αποτελεσματικής πρόσβασης στις υπηρεσίες, της πρόληψης ασθενειών και της ισχυρής κοινωνικής συμμετοχής. Η κάλυψη του πληθυσμού της Κούβας καθολικά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας στηρίζεται στο ενιαίο, πλήρως ανεπτυγμένο και στελεχωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και στο ενιαίο και ολοκληρωμένο δημόσιο πρότυπο με δίκτυα παροχής υπηρεσιών υγείας, τα οποία λειτουργούν σε κάθε επίπεδο περίθαλψης, καθώς και σε πολιτικές και προγράμματα που εστιάζουν στην επιδημιολογία, την περιβαλλοντική υγεία και την ιατρική περίθαλψη. Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου, οι δράσεις συντονίζονται και οι λειτουργίες της δημόσιας υγείας διενεργούνται με βάση τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκατάσταση της υγείας του πληθυσμού. Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της πολιτικής, τόσο εντός του συστήματος υγείας, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η Κούβα εκπληρώνει στο έπακρο την ιπποκρατική ρίση, «Κάλλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει». Το να προλαβαίνεις μια ασθένεια είναι καλύτερο από να τη θεραπεύεις. Και έτσι στελεχώνει το πρωτοβάθμιο σύστημα υγεία της με έναν οικογενειακό γιατρό με μια αντιστοιχεία περίπου 800 κατοίκους. Κάτι που πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει ως αναλογία. Το σύστημα υγείας της Κούβας στηρίζεται στις βασικές αρχές. Πρώτη βασική αρχή, η περίθαλψη υγεία να προσφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Δεύτερη βασική αρχή, να αποτελεί δωρεάν παροχή. Και τρίτη, η εύκολη προσβασιμότητα για όλους, σε όλα τα επίπεδα, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, ηλικίας, θρησκείας. Το σύστημα υγείας είναι δομημένο σε κεντρικό επίπεδο και οι αρμόδιοι φορείς όχι μόνο παρέχουν υπηρεσίες υγείας, αλλά και ασκούν έλεγχο. Και αυτό γίνεται τόσο από το Υπουργείο Υγείας, όσο και από περιφερειακές διοικήσεις σε όλη την Κούβα. Η αποκέντρωση του συστήματος υγείας συνεχίζεται στους Δήμους και επεκτείνεται σε ακόμα μικρότερες διοικητικές δομές του Δήμου, τις ζώνες υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα ιατρεία των οικογενειακών γιατρών και την πολυκλινική ή τις πολυκλινικές του. Σε αυτές τις πολυκλινικές ανήκουν και τα ιατρεία που περιλαμβάνουν τον οικογενειακό γιατρό και επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η δομή του οικογενειακού γιατρού επιτρέπει στο πρώτο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας να καλύπτει κάθε γωνιά της Κούβας. Ο κάθε οικογενειακός γιατρός είναι υπεύθυνος για ένα τομέα του πληθυσμού του κάθε Δήμου και ο σκοπός του δεν είναι μόνο η θεραπεία, η πρόληψη, η προώθηση της υγείας και η αποκατάσταση, αλλά και η συνεχής ενημέρωση σχετικά με την παρακολούθηση του ασθενούς σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας. Το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες που έχει η κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας, αλλά και τις πολιτισμικές και κοινωνικονομικές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οικογενειακός γιατρός, νοσηλεύτρια, και των τοπικών αρχών και οργανισμών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πρόληψης και της προαγωγής υγείας, εστιάζοντας στις ανάγκες που έχει ο συγκεκριμένος πληθυσμός. Μεταξύ των άλλων βασικών διαδικασιών, το κουβανικό μοντέλο οικογενειακής ιατρικής περιλαμβάνει και τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας, γεγονός που καθιστά δυνατό τον εντοπισμό ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε ευάλωτες συνθήκες. Με αυτό το σημαντικό τρόπο, το μοντέλο καθορίζει τις ανάγκες σε πόρους για την βελτίωση της υγείας ολόκληρης της κοινότητας. Το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας συνδέεται με τα 150 περίπου νοσοκομεία του δευτεροβάθμιου επίπεδου περίθαλψης, τα οποία προσφέρουν όλες τις ειδικότητες της ιατρικής, καθώς και 110 νοσοκομειακών μονάδων εντατικής νοσηλείας. Το τρίτο επίπεδο περίθαλψης αποτελείται από 12 εξειδικευμένα ερευνητικά Ινστιτούτα, που επιπλέον παρέχουν και φροντίδα υγείας. Στην Κούβα, όλοι οι πολίτες έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις υγείας, από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι τον υψηλότερο βαθμό εξειδίκευσης στο τρίτο επίπεδο περίθαλψης. Αυτά τα ιδρύματα λειτουργούν συνεργικά ως μέρος μιας συνολικής διαδικασίας αποκέντρωσης των υπηρεσιών, τόσο γεωγραφικά όσο και από την άποψη της εξειδικευμένης περίθαλψης, αντιπροσωπεύοντας έτσι μια πραγματική έκφραση ισότητας όσον αφορά την πρόσβαση και τις ευκαιρίες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κούβας εργάζεται συνεχώς για την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού του και την βελτίωση των υπηρεσιών. Αυτή η προσπάθεια κατέστησε δυνατή τη σταθερή βελτίωση των κύριων δικτών υγείας του πληθυσμού, η οποία με βάση τα δεδομένα της Data World Bank αύξησε το προσδόκιμο επιβίωσης, που βρίσκεται πλέον περίπου στα 76 έτη για τους άνδρες και 80 έτη για τις γυναίκες, με σταθερή ανωδική πορεία κάθε χρόνο. Ενώ ένας άλλος σοβαρός δείκτης που ελέγχει το σύστημα υγείας μιας χώρας, η παιδική θνητότητα κάτω των 5 ετών, φιγουράρει να βρίσκεται στην καλύτερη θέση σε όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο, πολύ κάτω από αυτή που έχουν οι ίδιες οι ΗΠΑ. Ένας καθοριστικός παράγοντας που συμβάλλει σε αυτά τα αποτελέσματα είναι η εφαρμογή της αρχής της ισότητας, σύμφωνα με την οποία κατανέμεται το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων από τα χαμηλότερα στρώματα, όπου είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία, συγκριτικά προς τα μεσαία και υψηλά στρώματα. Κατά την προηγούμενη δεκαετία, η Κούβα προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στον τομέα της υγείας, στην οποία συμπεριέλαβε τον επαναπροσδιορισμό των λειτουργιών και των δομών σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν σε αύξηση της ετοιμότητας του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Κούβας, να αντιμετωπίσει καταστροφές και έκτακτες καταστάσεις, αλλά και επιπλέον να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και στις διεθνείς εκκλήσεις για βοήθεια. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, η Κούβα από τον θρίαμβο της Επανάστασης διακρίθηκε για το πνεύμα της αλληλεγγύης και του διεθνισμού και έκτοτε οι επαγγελματίες υγείας της παραμένουν ένας πυλώνας διεθνούς αλληλεγγύης, διακρινόμενοι για τον αλτρουισμό τους και τον ηρωισμό τους, που ανατρέπουν και αποδομούν όλες τις σκοπαντίες των συντεταγμένων εκστρατιών που γίνονται για την υποβάθμιση του έργου τους. Η Κούβα ήταν και θα είναι παρούσα σε κάθε δύσκολη κατάσταση, όχι μόνο σε εκείνα τα έθνη με τις πιο δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, αλλά σε κάθε γωνιά του κόσμου, σε κάθε ήπειρο, είτε Αμερική, είτε Ευρώπη, είτε Ασία, είτε Αφρική. Η διεθνής αλληλεγγύη της Κούβας ξεκίνησε ήδη από το 1960 με την πρώτη μπριγάδα που στάλθηκε στη Χιλή για τη βοήθεια προς το λαό της εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού. Έκτοτε, δεκάδες είναι οι αποστολές μπριγάδες της Κούβας προς χώρες που πλήγηκαν από σεισμό: Χιλή, Περού, Νικαράγουα, Μεξικό, El Salvador, Εκουαδόρ, Κολομβία. Αλλά όχι μόνο για την αντιμετώπιση των σεισμών, αλλά και των τυφώνων, των έντονων βροχοπτώσεων, των ευαισθητικών εκρίσεων, του δάνειου πυρετού, του μοραγικού πυρετού και πρόσφατα της πανδημίας COVID-19. Είναι δεκάδες οι χώρες που έλαβαν αυτή τη χειρονομία αλληλεγγύης, χωρίς η Κούβα να λαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση, αποδεικνύοντας πως ο ρόλος της διεθνούς συνεργασίας της Κούβας στον τομέα της υγείας και της βιοτεχνολογίας ήταν και είναι πολύ σημαντικός για την αντιμετώπιση των δύσκολων αυτών καταστάσεων. Ο Φιντέλ Κάστρο στις 19 Σεπτεμβρίου του 2005 ανακοινώνει σε τελική αποφοίτηση 1.905 γιατρών που ολοκλήρωναν τις σπουδές τους τη δημιουργία της Διεθνούς Οργάνωσης Γιατρών που θα είναι ικανή να καταπολεμήσει το θάνατο, την ίδρυση του Διεθνούς Τάγματος Ειδικευμένων Γιατρών σε καταστάσεις καταστροφών και σοβαρών επιδημιών. Το νεοσυστεθέν σώμα πήρε το όνομα The Henry Reed σε ανάμνηση του γεννημένου στη Νέα Υόρκη ταξίαρχου του Κουβανικού Απελευθερωτικού Στρατού στον Δεκαετή Πόλεμο, Henry Reed. Το σώμα αυτό θα διασφάλιζε τη δυνατότητα γρήγορης και μαζικής αποστολής εκατοντάδων γιατρών στο εξωτερικό για έκτακτη ανάγκη. Προσέξτε, η πρώτη προσφορά του σώματος με 1.500 γιατρούς ήταν προς τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του τυφώνα Κατρίνα, ο οποίος κατέστρεψε τη Νέα Ορλεάνη. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε τη βοήθεια της Κούβας. Η πρώτη σημαντική αποστολή αυτού του νέου σώματος πήγε στο Πακιστάν τον Οκτώβριο του 2005 για να βοηθήσει τις προσπάθειες ανακούφισης από τον καταστροφικό σεισμό. Στην αρχή, οι πρώτοι 85 Κουβανοί γιατροί έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ εντός 48 ώρων από την καταστροφή. Και ως απάντηση στις εκτιμήσεις που αποκάλυψαν την τεράστια ανάγκη για βοήθεια, η Κούβα ενίσχυσε τη συνεργασία της. Τελικά, περισσότεροι από 2.500 ειδικοί αντιμετώπισης καταστροφών, χειρουργοί, οικογενειακοί γιατροί και άλλο υγειονομικό προσωπικό, εργάζονταν σε 30 νοσοκομεία πεδίου που παρήχε η Κούβα, μαζί με εξοπλισμό και φάρμακα, σε 7 καταβλισμούς προσφύγων, σε δεκάδες κοινότητες, στα βουνά του Πακιστάν και στα νοσοκομεία πεδίου, καθώς και σε τακτικά νοσοκομεία. Οι κουβανικές ταξιαρχίες έμειναν για περισσότερο από 6 μήνες στο Πακιστάν. Έκτοτε, η Μπριγάδα Henry Reed έχει συνδράμει σε δεκάδες αποστολές σε σεισμόπληκτες περιοχές, στον αγώνα κατά του έμπολα στην Αφρική, καθώς και σε άλλες δύσκολες συνθήκες σε δεκάδες χώρες του κόσμου. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή της Μπριγάδας στην αντιμετώπιση της COVID-19 σε πολλές περιοχές της Ιφιλίου. Όλοι οι Κουβανοί υγειονομικοί που ταξίδεψαν για να εκπληρώσουν μία αποστολή αντιμετώπισης και ελέγχου του COVID-19 το έκαναν μετά από ρητό αίτημα των αρχών των χωρών όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους, καθώς και εκείνων των χωρών που ήδη πριν την πανδημία προσέφεραν ιατρική βοήθεια. Όλοι οι Κουβανοί επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας που προσχώρησαν σε αυτές τις βρυγάδες το έκαναν ελεύθερα και εθελοντικά και χωρίς κανένα είδος εξαναγκασμού. Η τεράστια προσφορά της Κούβας αποτυπώνεται ακόμα και στα δεδομένα του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου έχει καταγραφεί πως η Κούβα από το 1960 έχει στείλει περισσότερους από 400.000 επαγγελματίες υγείας σε 164 χώρες και είναι πάντοτε παρούσα στις σοβαρότερες κρίσεις υγείας. Αποδεικνύεται περίτρανα πως πράγματι η Κούβα, η απομονωμένη απόλυτη Δύση, στέλνει ιατρικό προσωπικό και όχι στρατό. Σπέρνει ζωή και όχι θάνατο που σκορπούν οι βόμβες των υπερελιστών σε όλο τον πλανήτη. Με τον τρόπο αυτό εκφράζεται έμπρακτα η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η ανθρωπιά, δεμένα με την επιστήμη και την αυτοθυσία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το συγκεκριμένο σύστημα υγείας με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε πιο πάνω δεν θα μπορούσε να μην ανταποκριθεί άμεσα και με αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας SARS-CoV-2. Γνωρίζουμε πως η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 απαιτεί όχι μόνο επαρκή νοσοκομιακή και εργαστηριακή υποδομή, αλλά και συστήματα υγείας που να διαθέτουν επαρκές υγειονομικό προσωπικό και εξοπλισμό για τον εντοπισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ταυτόχρονα τη θεραπεία του υπερβολικού αριθμού ασθενών. Η COVID-19 πλήττει δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες και όσους υποφέρουν από διακρίσεις, όπως συμβαίνει και με άλλες μολυσματικές ασθένειες, γεγονός που όλα τα συστήματα υγείας έπρεπε να λάβουν υπόψη τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου. Το σύστημα υγείας της Κούβας ήδη ακολουθούσε αυτήν την πολιτική υγείας. Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Δεκέμβριο, 15 Δεκεμβρίου του 2022, η Κούβα είχε καταγράψει συνολικά 1.111.594 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Από αυτόν τον αριθμό, 1.102.947, από αυτούς τους ασθενείς δηλαδή, έχουν αναρρώσει. 117 εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται και 8.530 συνάνθρωποι μας που βρέθηκαν θετικοί στο SARS-CoV-2 είχαν πεθάνει. Αριθμός που αντιπροσωπεύει 754 θανάτους ανά 1.000.000 κατοίκους. Αντίστοιχα για τη χώρα μας καταγράφονται 3.355 θάνατοι ανά 1.000.000 κατοίκους. Ποσοστό 5 φορές πάνω από ό,τι στην Κούβα. Παρόμοια και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε αυτή την πλούσια, δυνατή, καπιταλιστική χώρα. Η καταγραφή αυτών των αποτελεσμάτων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τη σπουδαιότητα του συστήματος υγείας της Κούβας, διότι συμβαίνει εν μέσω απαράδεκτων αποκλεισμών και δεκαετιών εμπάργου, εν μέσω πανδημίας που αποδιοργάνωσε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου και ελλείψεων ακόμα και σε βασικά αγαθά. Και η Κούβα έχει καταφέρει όχι μόνο να υπερασπιστεί την υγεία του λαού της, αλλά και να δώσει στήριξη σε συστήματα υγείας καπιταλιστικών χωρών που κατέρευαν. Πού όμως αποδίδεται αυτό το αποτέλεσμα? Απέναντι στην πανδημία της COVID-19, η Κούβα ενεργοποίησε το δωρεάν σύστημα υγείας σε όλα τα επίπεδα και κινητοποίησε το εθνικό επιστημονικό δυναμικό της και την βιοφαρμακευτική βιομηχανία της, διαθέτοντας πάντα τη στήριξη του λαού της. Η Κούβα από τον Ιανουάριο του 2020 πριν ακόμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύξει τη λίμωξη COVID-19 ως πανδημία, προβλέποντας τις εξελίξεις, προετοιμάζει το σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση της νόσου και δημιουργεί την Εθνική Ομάδα Εργασίας για την καταπολέμηση του COVID-19, κινητοποιώντας την απαραίτητη επιστημονική, επαγγελματική και τεχνολογική υποδομή της χώρας. Η αποστολή αυτής της ειδικής ομάδας εργασίας αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς, άλλους πανεπιστημιακούς ειδικούς και εκπροσώπους ερευνητικών κέντρων και υπηρεσιών υγείας ήταν να παρέχει συμβουλές και να συνεργάζεται με τα κορυφαία κλιμάκια της κυβέρνησης για τον εντοπισμό της έντασης και της εξάπλωσης της νόσου στη χώρα, τους κινδύνους που ημορραγεί, τη σοβαρότητά της και ταυτόχρονα δημιούργησε μοντελοποιημένα σενάρια καθώς και διαδραστικού ταμπλού παρακολούθησης και ελέγχου της πανδημίας. Επιπλέον, εξασφάλισε ανθρώπινους και υλικούς πόρους που θα υποστήριζαν την εφαρμογή του σχέδιου αντιμετώπισης αυτής της νόσου, αλλά και τη δυνατότητα προσαρμογής και τροποποίησης των μέτρων ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Όλα τα παραπάνω ήταν αναγκαία για τη λειτουργία της ομάδας, η οποία αξιολογεί τις παρεμβάσεις και σχεδιάζει και αναπροσαρμόζει τη χρήση των πόρων ανάλογα με την ανάλυση της επιδημιολογικής κατάστασης, τόσο στην Κούβα όσο και στο διεθνές επίπεδο. Με την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στο νησί της Επανάστασης, συνεδρίασαν σε πανεθνικό επίπεδο όλα τα συμβούλια υποστήριξης της Επανάστασης, Committees for Defense of the Revolution, ώστε να συντονίσουν τη στρατηγική τους και τις δράσεις τους για αντιμετώπιση της πανδημίας. Επιπλέον, δημιούργησε σύστημα επίσημης ενημέρωσης του πληθυσμού, τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλου του λαού σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πανδημία. Το πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας ανέλαβε το έργο της ενεργούς έβρισης των περιστατικών με COVID-19. Οι βασικές ομάδες υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης αποτελούν από γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους ειδικούς και πλαισιώνουν από φοιτητές της ιατρικής και φοιτητές των άλλων επιστημών υγείας, οι οποίοι ενσωμάτωσαν τη δραστηριότητα αυτή στο κανονικό ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Υπήρχε συστηματική επαφή με την κοινότητα, σπίτι το σπίτι, και αυτό διευκόλυνε την πρώιμη και έγκαιρη ανείχνευση θετικών κρουσμάτων με ή χωρίς συμπτώματα, καθώς και τις προσπάθειες παρακολούθησης της επιδημιολογικής αλυσίδας μετάδοσης. Με αυτή τη διαδικασία ενισχύθηκαν λειτουργίες σε πρωτοβάθμιο επίπεδο μέσω και της εκπαίδευσης και της πρόσθετης ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης ανάληψης δράσης, επιδημιολογικής αναζήτησης νέων κρουσμάτων και εντόπιση των επαφών τους. Για κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα εντοπίστηκαν και απομονώθηκαν επαφές πρώτου και δευτέρου βαθμού. Η χρήση της δοκιμής αλυσιδωτής αντιδράσης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, της λεγόμενης PCR, ήταν απαραίτητη για την επιβεβαίωση των περιπτώσεων. Η διαθεσιμότητα αυτών των τεστ αυξήθηκε, καθώς η επιδημία κέρδιζε δυναμική επέκταση, με σχετικά ομοιόμορφη κατανομή στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καθώς η πανδημία εξελισσόταν, καταβλήθηκε προσπάθεια για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, εκτός από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του κανονικού συστήματος υγείας σε όλες τις επαρχίες της χώρας. Συνολικά διατέθηκαν οι ακόλουθες πρόσθετες εγκαταστάσεις. 1.103 νέες κλίνες σε κέντρα που έχουν σχεδιαστεί για τη φροντίδα ύποπτων κρουσμάτων χαμηλού κινδύνου, 3.636 κρεβάτια σε κέντρα επιτήρησης για επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 4.039 κρεβάτια σε κέντρα παρακολούθησης ταξιδιωτών. Επιπλέον, για να μελετηθεί ο βαθμός εξάπλωσης της νόσου στη χώρα, ξεκίνησε μια έρευνα οροθετικού επιπολασμού εναντί της COVID-19 σε όλες τις επαρχίες. Οι επιβεβαιωμένοι ασθενείς νοσηλεύτηκαν ως εσότου το τεστ PCR τους να ήταν αρνητικό. Μετά έμειναν σε καραντίνα στο σπίτι για 14 ημέρες υπό την παρακολούθηση του οικογενειακού γιατρού. Προσέξτε, όλοι οι ασθενείς έλαβαν συγκεκριμένο, ενιαίο, σε εθνικό επίπεδο θεραπευτικό πρωτόκολλο που εγκρίθηκε για τη θεραπεία της νόσου. Χρησιμοποιείται δηλαδή σε όλα τα ιδρύματα υγείας της χώρας και σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης. Ωστόσο, αυτό το πρωτόκολλο είναι ευέλικτο, διότι μπορούσε να προσαρμοστεί στην γενική κατάσταση του κάθε ασθενούς, αλλά και στην εξέλιξη της νόσου. Το πρωτόκολλο αυτό ενημερώνεται τακτικά, καθώς νέα επιστημονικά στοιχεία για το SARS-CoV-2 γίνονται διαθέσιμα στην Κούβα και στον υπόλοιπο κόσμο. Προτεραιότητες του κουβανικού πρωτοκόλλου αντιμετώπισης της πανδημίας αποτελούν η πρόληψη της λίμωξης, ο έλεγχος της νόσου, η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής διαχείρισης των κρουσμάτων και η προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας αλλά και του πληθυσμού. Οι διαδικασίες του κουβανικού πρωτοκόλλου που στόχευαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας ξεκινούν πρώτα-πρώτα με προληπτικά μέτρα σε κοινωτικό επίπεδο. Στο επόμενο επίπεδο δημιουργούνται κέντρα απομόνωσης για ύποπτα κρούσματα, επαφές ατόμων με επιβιωμένα ή ύποπτα κρούσματα και παρακολουθούνται οι ταξιδιώτες που φτάνουν στη χώρα. Τέλος, η διαδικασία επανέρχεται στην κοινότητα με μέτρα για την επιτήρηση και την παρακολούθηση των ασθενών που αναρρώνουν. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, βασικά χαρακτηριστικά της κουβανικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελούν η ενεργή αναζήτηση από σπίτι σε σπίτι για έκτακτα κρούσματα και ο έλεγχος όλων των επαφών των κρούσματων. Αυτή η προσέγγιση οδήγησε σε πιο έγκαιρη φροντίδα, δηλαδή πριν να αρχίσουν να αναπτύσσονται οι πλοκές του νόσου, προσδιορίστηκαν οι ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου, οι οποίες είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, άτομα που ζουν σε ιδρύματα, ηλικιωμένοι 60 ετών και άνω, και άτομα κάτω των 60 ετών με χρόνιες παθήσεις, οι πιο συχνές από τις οποίες είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η στεφανιαία νόσο, η χρόνια αποφαρκτική πνευμονοπάθεια και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η προτεραιότητα που αποδίδει το σύστημα υγείας της Κούβας στη μητέρα και στο παιδί αποτυπώνεται με τη δημιουργία του προγράμματος φροντίδας μητέρας και παιδιού και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος δημιουργήθηκε σύστημα επιτήρησης για την έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση των παιδιών που πάσχουν από COVID-19 αλλά και των επιπλοκών της νόσου όπως των πολυσυστηματικών φλεγμονωδών συνδρόμων και της νόσου Καβασάκι. Αυτή η διαδικασία βοήθησε να ανοιχτευτεί και να διαγνωστεί μεγαλύτερος αριθμός παιδιών σε σχέση με αυτά που έχουν καταγραφεί στην διεθνή κοινότητα, αλλά και η ενώσος να έχει πολύ καλύτερη πορεία και χωρίς επιπλοκές στα παιδιά, πάλι συγκριτικά με τα διεθνή δεδομένα. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας που συνέβαλε στην αντιμετώπιση της πανδημίας αποτέλεσε η ταχύτατη παραγωγή των εμβολίων και των φαρμάκων από την κουβανική φαρμακευτική βιομηχανία. Η παραγωγή των εμβολίων έναντι της COVID-19 στηρίχθηκε στη μακροχρόνια προσπάθεια της κουβανικής κυβέρνησης να δημιουργήσει και να αναπτύξει τον τομέα βιοτεχνολογίας, προσπάθεια η οποία ξεκίνησε το 1981. Σήμερα, η βιομηχανία βιοτεχνολογίας της Κούβας περιλαμβάνει 32 Ινστιτούτα Έρευνας και Ανάπτυξης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του κρατικού ομίλου BioCubaFarma. Συλλογική προσπάθεια όλων των Ινστιτούτων αποτελεί η ανάπτυξη προϊόντων που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υγείας στην Κούβα, έτσι ώστε μόλις οι εγχώριες ανάγκες καλυφθούν να συμμετάσχουν σε εξαγωγές και συνεργασίες για να καταστήσουν διαθέσιμα τα προϊόντα αυτά σε άλλες χώρες. Οι εταιρείες της BioCubaFarma εξάγουν προϊόντα σε περίπου 40 χώρες, την Αμερική, την Αφρική, την Ευρώπη, την Ασία, την Μέση Ανατολή και συμμετέχουν σε συνεργασίες ανάπτυξης προϊόντων στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, το Ιράν, την Κίνα, το Βιετνάμ και άλλες χώρες. Δύο ιδρύματα από αυτά ηγήθηκαν της έρευνας για την παραγωγή των εμβολίων COVID-19. Πριν ξεκινήσουν την προσπάθεια εμβολιασμού κατά το COVID-19, τα δύο αυτά ιδρύματα είχαν ήδη διεθνή φήμη για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Στα εμβόλια αυτά περιλαμβάνεται το ανασυνδυασμένο εμβόλιο υπαρτήτητας Β που έχει εγκριθεί για χρήση στην Κούβα από το 1992. Το εμβόλιο του αιμόφυλου ινφλουέντζας τύπου Β που χρησιμοποιείται στην Κούβα από το 2003, καθώς και το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο στον κόσμο κατά της ανθοφόρου μορφής μηνικητιδοκικής μηνικίτιδας που προκαλείται από τον μηνικητιδόκοκο της ρωμάδας Β και χρησιμοποιείται στην Κούβα από το 1989. Επιπλέον, οι εταιρείες της BioCubaFarma παράγουν 8 από τα 11 παιδιατικά εμβόλια που χορηγούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανοσοποίησης της χώρας. Το επίτευγμα της Κούβας σήμερα να έχει εμβολιαστεί πάνω από το 88% του πληθυσμού της και πάνω από το 97,5% των παιδιών της ηλικίας μεγαλύτερης των 2 ετών με όλες τις δόσεις του εμβολίου έναντι του COVID-19 οφείλεται και στις εθνικές υποδομές που αναπτύχθηκαν πέρα από τα εμβόλια που η ίδια παρήγαγε σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 11.000 κοινοτικών οικογενειακών γιατρών και νοσηλευτών και σχεδόν 500 κοινοτικών ιατρίων κλινικών που διευκόλυναν την ταχεία ανοσοποίηση του γενικού πληθυσμού. Στο αποκορύφωμα της εκστρατείας, οι Κουβανοί επαγγελματίες υγείας χορηγούσαν 300.000 δόσεις εμβολίου COVID-19 την ημέρα. Μια μικρή αναφορά στο χρονοδιάγραμμα του εμβολίου για την Κούβα. Μάρτιος του 20 ξεκινά την προσπάθεια ανάπτυξης του εμβολίου. Ιούλιος του 21 το εμβόλιο Abdala λαμβάνει άδεια χρήση έκτακτης ανάγκης για τους ενήλικες. Αύγουστος του 21 το Soberana 2 και το Soberana Plus λαμβάνουν άδεια για χρήση προς τους ενήλικες. Σεπτέμβριος του 21 το Soberana 2 και το Soberana Plus λαμβάνει άδεια για χρήση στον παιδιατικό πληθυσμό. Οκτώβριος του 21 το Abdala λαμβάνει άδεια για χρήση στον παιδιατικό πληθυσμό. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, όλα τα παραπάνω που σας ανέφερα δεν πέρασαν και δεν περνούν απαρατήρητα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2022 μια διεθνής επιστημονική αντιπροσωπεία ακαδημαϊκών από πανεπιστήμια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μινεσότα, του Τέξα, του Χάρβαρντ, του Μπάφαλο και άλλα, την Καραϊβική και την Αφρική, να ταξιδέψει στην Αβάνα της Κούβας για μια τριήμερη διερευνητική αποστολή προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις προσπάθειες παραγωγής εμβολίου και της εμβολιαστικής διαδικασίας της Κούβας κατά του COVID-19. Ο σκοπός αυτής της αποστολής ήταν τριπλός. Πρώτον, να μάθει πώς και γιατί μια σχετικά μικρή χώρα, περίπου 11 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, είχε δημιουργήσει, κατασκευάσει και αναπτύξει τα δικά της εμβόλια, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι έχουν πάνω από 95% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της σοβαρής νόσου και του θανάτου. Δεύτερον, να κατανοήσει τη στρατηγική διάθεση εμβολίων και του εμβολιασμού του πληθυσμού, καθώς και τα προκατακτικά αποτελέσματα. Τρίτον, να μελετήσει πώς η Κούβα προσεγγίζει την έννοια της δημόσιας υγείας, εστιάζοντας στην προσπάθεια ανάπτυξης εμβολίων COVID-19 και του μοντέλου εμβολιασμού της Κούβας, τα οποία δυνητικά μπορούν να μειώσουν την παγκόσμια ανισότητα, την πρόσβαση σε εμβόλια και σε άλλες καινοτομίες στον τομέα της υγείας, μέσω του υπάρχοντος δικτύου των διεθνών συνεργασιών της χώρας. Όλα αυτά η συγκεκριμένη επιτροπή τα έχει καταγράψει και τα έχει δημοσιεύσει. Στα συμπεράσματα και στις οδηγίες που κατέληξε, αφού αναγνώρισε το τιτάνιο, μοναδικό σε ολόκληρη την εμφύλιο και αποτελεσματικό έργο της κυβέρνησης και του λαού της Κούβας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, συμπεριλαμβάνεται και η άμεση άρση του οικονομικού αποκλεισμού, σας αναφέρω επιλέξει, προκειμένου να βοηθηθεί η παγκόσμια προσπάθεια καταπολέμησης των υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών και να υποστηριχτεί η δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στις ιατρικές καινοτομίες. Διαπίστωση που αποδεικνύει πως ο αποκλεισμός της Κούβας έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο λαό της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, και η άρση του αποκλεισμού θα βοηθήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σε αυτό το λαό οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει έναν απάνθρωπο οικονομικό και όχι μόνο αποκλεισμό. Και οι δυσκολίες και τα εμπόδια που απορρέουν από αυτό, ειδικά στον τομέα υγείας, φανερώνουν την υποκρισία αυτών που μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτήν τη χρονική συγκυρία γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό και αναγκαίο το αίτημα για τον τερματισμό του απαράδεκτου εθνοκτών και γενοκτών οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει στην Κούβα. Παρ' όλα αυτά, η Κούβα ξέρει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, όσο μεγάλες και αν είναι, όπως αποδείχθηκε. Ο κουβανικός λαός συνεχίζει τον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, που συνδέθηκε άρρηκτα με την προσπάθεια δημιουργίας μιας δίκαιης σοσιαλιστικής κοινωνίας. Χρέος μας, χρέος κάθε ανθρώπου με συνείδηση, είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε, όπως μπορεί ο καθένας μας, τον αγώνα αυτόν που είναι και δικός μας αγώνας. Σας ευχαριστώ.